We listened to our new Greek colleague after welcoming him to the Eurogroup. Ακούσαμε τον συναδελφό μας, εφόσον το καλωσορίσαμε στο Eurogroup, ακούσαμε τι ακριβώς θα σήμαινε το ελληνικό δημοψήφισμα για την ελληνική πλευρά. Ακόμα δεν έχει προτείνει προτάσεις, αλλά πολύ γρήγορα θα μας αποστείλει μια νέα επιστολή ζητώντας την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Κατόπιν θα παρουσιάσει προτάσεις από την ελληνική πλευρά σχετικά με το ποια θα ήταν η ουσία αυτών των ιδεών για να αποτελέσουν τη βάση μιας συμφωνίας. Το κάνουμε αυτό το γρηγορότερο δυνατό. Αύριο το πρωί θα έχουμε μια τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουμε αυτή την επιστολή που θα περιλαμβάνει το επίσημο αίτημα για την ένταξη των Ευρωπαϊκών Μηχανισμών Σταθερότητας, και για εμένα αυτή θα ήταν η αρχή της διαδικασίας. Πρώτα απ' όλα θα αιτηθεί η ελληνική πλευρά από τους θεσμούς βοήθεια για να καλυφθεί η βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, και κατόπιν θα υπάρχει ένα ακόμα Eurogroup για να αποφασίσουμε εάν επισήμως θα κινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε ένα πιθανό πρόγραμμα. Οι υπουργοί συμφώνησαν πως αν θα υπάρξει επιπλέον υποστήριξη του ESM, θα πρέπει να υπάρχει ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα για λόγους αξιοπιστίας. Τα προβλήματα στην Ελλάδα είναι βαθιά και φυσικά θα μας απασχολούν για αρκετό καιρό ακόμα. Μιλούμε για ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα. Είστε αισιόδοξοι μετά από τα όσα ακούσατε τον νέο Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος? Είναι πολύ πρόημο να πω κάτι τέτοιο. Πρέπει να κατανοήσετε ότι στο μυαλό του Eurogroup τα προβλήματα στην Ελλάδα πραγματικά απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις επίλυσης των προβλημάτων. Γι' αυτό πρέπει να ακούσουμε πρώτα την ελληνική κυβέρνηση, τι μεταρρυθμίσεις έχουν κατά νου, εάν είναι πολιτικά προετοιμασμένοι να τις πραγματοποιήσουν. Αυτά θα ακούσουμε πολύ σύντομα από την ελληνική πλευρά. Έχουμε χρόνο για κάτι τέτοιο? Υπάρχει χρόνος για αυτό? Περιμένετε την ελληνική αρχή σήμερα αργότερα? Κοιτάξτε, ίσως να τις έχουμε σήμερα, ναι. Αλλά δεν τις είχαμε ακόμα στα χέρια μας. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε μια νέα επιστολή, διότι η παλιά επιστολή ήταν για κάτι διαφορετικό. Θέλουμε μια νέα επιστολή, την οποία αναλάβουμε αρκετά σύντομα. Έχουμε χρόνο για όλα αυτά? Έχουμε χρόνο για όλες αυτές τις διαδικασίες? Ξέρετε, φυσικά υπάρχει ο χαρακτήρας του επίγοντος, τον μοιραζόμαστε όλοι. Οι Έλληνες συνάδελφοι φυσικά το πιστεύουν όπως και εμείς. Ξέρουμε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολη επί του παρόντος και ξέρουμε ότι ο χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ. Υπάρχει περίπτωση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λάβει μια διαφορετική απόφαση έτσι ώστε να συνεχίσει να ενισχύει τις τράπεζες στην Ελλάδα? Ποτέ δεν δίνουμε πολιτικές ενδείξεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι είναι ένας ανεξάρτητος φορέας. Άρα ανεξάρτητα αποφασίζουν και λαμβάνουν αποφάσεις. Μιλήστε για το πρόγραμμα, κύριε Πρόεδρε. Τι ακριβώς θα είναι αυτό? Περιμένετε κάτι διαφορετικό από την αυριανή σύσκεψη που είπατε? Κοιτάξτε, εάν έχουμε κάτι από αυτό, θα μπορέσουμε επίσημα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία.